Θες να δεις γρήγορη διαφορά στο σώμα σου και σκέφτεσαι να κόψεις πράγματα από τη διατροφή σου. Τι πρέπει να κάνεις και πώς μπορείς να επιταχύνεις το αποτέλεσμα, σε αυτό το βίντεο σου έχω κάτι που πρέπει να ακούσεις. Πάμε να δούμε. Αυτό που σου προτείνω εγώ να κόψεις είναι ένα πράγμα και είναι οι προσδοκίες που έχεις από τον ίδιο στον εαυτό. Πολλές φορές παρατηρώ το εξής. Κάποιος θέλει να κάνει μια προσπάθεια βελτίωσης. Θέλει να χάσει τα περιττά κιλά, 20-30 κιλά από πάνω του. Και περιμένει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί πολύ σύντομα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες προσπάθειας. Που ξέρεις, στην αρχή παίρνεις ένα θετικό ερέθισμα, ένα θετικό αποτέλεσμα. Την πρώτη εβδομάδα χάνεις 2 κιλά, 3 κιλά και παίρνεις κουράγια, παίρνεις ενθάρρυνση για τη συνέχεια. Πιστεύεις ότι η απώλειά σου θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Ξαφνικά κάτι συμβαίνει, σε καλούν σε μια δεξίωση, σε γενέθλια, σε καλεί ένας φίλος σε ένα τραπέζι και παρεκκλίνεις από το πρόγραμμα. Ξαφνικά, αντί να χάσεις 3 κιλά, μένεις στα ίδια ή μπορεί να χάσεις 1 κιλό. Στο δικό σου μυαλό αυτό δεν είναι τίποτα. Ίσα-ίσα που είναι και μια αποτυχία του προγράμματός σου. Αλλά εκεί είναι που χάνεις το παιχνίδι. Γιατί έχεις θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη για τον ίδιο στον εαυτό, χωρίς να έχεις προσαρμόσει αναλόγως και την καθημερινότητά σου. Τι εννοώ με αυτό? Εσύ μπορεί καλά να θες να χάσεις 20 κιλά σε 2 μήνες, σε 3 μήνες. Το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ το ίδιο θα ήθελα με σένα. Αλλά περιμένεις να συμβεί αυτό έχοντας την ίδια ακριβώς ζωή με πριν. Η ίδια ακριβώς ζωή με πριν σε έφερε στην κατάσταση που είσαι τώρα και περιμένεις, κάνεις αυτό το άλμα και πιστεύεις ότι διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς συνήθειες, το ίδιο ακριβώς lifestyle, να έχεις τη μεγάλη αυτή αλλαγή. Να καταλάβω αυτή τη σκέψη σου αν αλλάξεις άρδιν την καθημερινότητά σου. Αν ξαφνικά πας σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, σε πάρω εγώ σε μια κατασκήνωση, σε ένα camp και κάνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ προπονήσεις και σου σερβίρω εγώ τα γεύματα που σου αναλογούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, ναι, μπορείς να έχεις τις ίδιες προσδοκίες από τον εαυτό σου και να πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα που έχεις κατά νου. Αλλά αν είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος με μια φυσιολογική ζωή, μια φυσιολογική απασχόληση, φυσιολογικά χόμπι, φυσιολογική κοινωνική ζωή, τότε δεν μπορείς να πιστεύεις ότι μια τέτοια αλλαγή είναι εφικτή και ένας τέτοιος γρήγορος ρυθμός απώλειας. Μα θα μου πεις, άμα δεν γίνει αυτό, αποθαρρύνομαι και τα παρατάω. Και θα σου πω ότι καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση. Η νίκη σου μπορεί να έρθει μόνο, η επιτυχία μπορεί να έρθει μόνο αν κάνεις μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή διακόπτη στον τρόπο που σκέφτεσαι. Και αντί να θέλεις να τα κάνεις όλα, να κόψεις όλα τα γεύματα που έχεις στη διατροφή σου, να λιμοκτονήσεις, να πας στην άλλη μεριά, όπου εκεί μας νοιάζει να κάνεις ένα βήμα βελτίωσης την κάθε μέρα που περνάει, την κάθε φορά. Να δίνεις τον αρκετά καλό εαυτό σου. Δεν θέλουμε να είσαι τέλειος. Δεν θέλουμε να μην σου φεύγει ούτε γραμμάριο στο γεύμα σου. Δεν μας πειράζει αν μια φορά βγεις έξω και φας με την παρέα σου. Αυτό που μας νοιάζει όμως είναι να το διαχειριστείς καταλλήλως. Την επόμενη μέρα, okay, έχασες μια μάχη. Ο πόλεμος θα κριθεί τους επόμενους μήνες στη δική σου περίπτωση. Αν είσαι ένα Ολυμπιονίκης, έχω για παράδειγμα κάποιους αθλητές τους οποίους παρακολουθώ και είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Εκεί όντως μας νοιάζει η παραμικρή λεπτομέρεια. Και ειδικά πριν τους αγώνες τους, όχι συνέχεια στην καθημερινότητά τους. Αν δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία, τότε δεν έχει κανένα νόημα να στεναχωριέσαι για ένα γεύμα ή για μισό κιλό που δεν έχασες ανά εβδομάδα. Το παιχνίδι παίζεται μακροπρόθεσμα. Μόνο όταν το κοιτάς από ένα τηλεσκόπιο όλο αυτό το ταξίδι και βλέπεις τα επόμενά σου βήματα, τότε είναι που χαλαρώνεις και αφήνεσαι στη διαδικασία να σε πάει. Είναι σημαντικό να βλέπεις διαφορά, αλλά μην πνίγεσαι, μην βάζεις παγίδες στον ίδιο στον εαυτό, πιστεύοντας ότι επειδή χάνεις ένα αντί για 3 κιλά, δεν κάνεις δουλειά. Κάνεις μια χαρά δουλειά, βελτιώνεσαι, απλά αυτό που χρειάζεται να γίνει οπωσδήποτε είναι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας. Από το όλα ή τίποτα να περάσεις στο ένα βήμα βελτίωσης την κάθε φορά. Η διατροφή είναι ένα περίεργο πράγμα. Δεν είναι κάτι απλό που έχουν οι περισσότεροι στο νου τους. Δεν είναι μερικά τρόφιμα τα οποία συνδυάζεις και με ένα μαγικό τρόπο σε κάνουν να χάσεις κιλά. Όχι. Η διατροφή είναι μέρος της καθημερινότητάς σου. Η διατροφή σου είναι η ζωή σου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη η διατροφή ξαφνικά να γίνει τέλεια και ξαφνικά να αποδεσμευτείς από τα 20-30 περιττά κιλά.
Αυτό όμως που περιμένουμε είναι ότι επειδή το θέλεις πολύ και επειδή έχεις μια σωστή μέθοδο της σταδιακής βελτίωσης των συνηθιών σου, που σε κάτι τέτοιο μπορεί να σε βοηθήσει ένας ειδικός διατροφολόγος, τότε μπορούμε να ποντάρουμε και να περιμένουμε τη σταδιακή απώλεια κιλών και το καλό αποτέλεσμα πάνω στο σώμα σου. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα φτάσει το στόχο σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τον φτάσεις. Μιλάμε με αυτή τη σιγουριά. Αν έχεις αυτά τα δύο προαπαιτούμενα, θέλεις να αλλάξεις, δεν αντέχεις άλλο την κατάσταση που βρίσκεσαι και έχεις και ένα σωστό πλάνο, μια σωστή στρατηγική. Αν αυτά τα δύο πράγματα τα έχεις, το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Μένει μόνο η λεπτομέρεια. Το πρακτικό κομμάτι. Πότε θα το φτάσεις. Στην άλλη περίπτωση του όλα ή τίποτα, που είμαι σίγουρος ότι το έχεις δοκιμάσει 100 φορές στη ζωή σου, το αποτέλεσμα είναι και εκεί σίγουρο. Και είναι η αποτυχία. Ναι, μεν θα χάσεις 10 κιλά, ναι, μεν μπορεί να τα καταφέρεις να χάσεις και τα 20 κιλά, αλλά για να βλέπεις αυτό το βίντεο, μάλλον τα έχεις ξαναπάρει όλα πίσω. Δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Θέλουμε σταδιακές βελτιώσεις και τροποποίηση συμπεριφορών με έναν τρόπο επιστημονικό, μεθοδικό, εξατομικευμένο για τη δική σου περίπτωση. Αυτά είχα να σου πω για σήμερα. Ελπίζω να σου φάνηκε ενδιαφέρον το βίντεο. Ρίξε λίγο τις προσδοκίες από τον εαυτό σου και στόχευε στο ένα βήμα βελτίωσης την κάθε φορά. Αλλαγές θα βλέπεις και το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρο. Το πότε μη σε απασχολεί τόσο. Να σε απασχολεί να είσαι τυπικός και αρκετά καλός στις καθημερινές σου πράξεις. Να είσαι καλά. Είναι τιμή μου που παρακολουθείς μέχρι εδώ το βίντεο. Αν θες κάνε ένα thumbs up και μια εγγραφή στο κανάλι, γιατί με στηρίζεις στα καθημερινά βίντεο που βγάζω και εγώ γύρω από θέματα διατροφής, άσκησης και αυτοβελτίωσης. Θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Είστε επανειδήν.